Φίλες και φίλοι της Γευσοπαρέας, καλή σας ημέρα. Σήμερα η συνταγή μας είναι για ένα γαλακτομπούρικο, όχι ταψί. Θα το κάνουμε σε ρολάκια. Μία πολύ όμορφη και νόστιμη συνταγή, την οποία πραγματικά θα απολαύσετε και εσείς και οι φίλοι σας όταν τη φτιάξετε. Τα υλικά μας για την κρέμα είναι 400 γραμμάρια ζάχαρη, 70 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 70 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 2 βανίλες, 2 αυγά και έχουμε εδώ και το φύλλο της κρούστας, θέλουμε 8 με 10 φύλλα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια γλυκόζη. Ξεκινάμε και καλή επιτυχία. Βάλαμε το γάλα, τη ζάχαρη και τα αυγά στην κατσαρόλα μας. Ανακατεύουμε απαλά συνεχώς και περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να κάνει βρασμό το μείγμα μας. Και ανακατεύουμε απαλά συνέχεια. Όπως βλέπετε, έχει αρχίσει τώρα να κάνει ένα ελαφρύ βρασμό, οπότε ρίχνουμε σιγά σιγά το σιμιγδάλι μας και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε προσεκτικά και περιμένουμε μέχρι να δέσει η κρέμα. Τώρα έχει αρχίσει η κρέμα μας και φουσκώνει. Θα τη βγάλουμε από τη φωτιά και θα τη βάλουμε σε ένα ταψάκι να κρυώσει. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά νερούλη. Τη βγάλαμε από τη φωτιά, την έχουμε βάλει στα ταψάκι μας και τώρα θα τη σκεπάσουμε με μία μεμβράνη για να μην κάνει κρούστα, όπως βλέπετε εδώ, και θα την αφήσουμε να κρυώσει. Ανάλογα με την εποχή και τη θερμοκρασία. Απλά θα περιμένουμε να κρυώσει. Ξεκινήσαμε, βάλαμε το σιρόπι μας να φτιάξουμε. Είναι η ζάχαρη με το νερό. Όταν ξεκινάει να κάνει το βρασμό, όπως βλέπετε τώρα, το αφήνουμε 2 λεπτά και μετά θα βάλουμε τη γλυκόζη και θα την ανακατέψουμε εκτός φωτιάς. Προσωπικά κάνω μια μισή δόση σορόπι, το θέλω πιο σορπάτο, από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου. Η συνταγή είναι στα 500 γραμμάρια ζάχαρη και τα λοιπά. Τώρα εδώ εγώ το έχω με 750 γραμμάρια ζάχαρη, απλώς γιατί το θέλω πιο πολύ σορόπι. Πέρασαν τα 2 λεπτά, το κατεβάζουμε από τη φωτιά, βάζουμε τη γλυκόζη μας και το ανακατεύουμε. Μετά θα τα αφήσουμε να κρυώσει. Λιώνουμε λίγο βούτυρο λούρμπακ, επειδή είναι νόστιμο στη γεύση. Αλείφουμε το ταψί μας και το φύλλο, αφού το έχουμε κόψει σε μερικά κομμάτια.
ίσια. Τέσσερα κομμάτια κόβουμε βασικά το φύλλο. Μετά παίρνουμε από την κρέμα που όπως τη βλέπετε έχει πήξει και τυλάμε το ρολάκι μας. Το διπλώνουμε στην άκρια. Όπως βλέπετε είναι μια πανεύκολη διαδικασία. Και τοποθετούμε στο πυρέξ. Ετοιμαστήκαμε και πάμε στο φούρνο. Προθερμασμένο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά περίπου. Έφτασε, ένα θαυμάσιο χρώμα, ένα υπέροχο γλύκισμα. Να βάλουμε τώρα και το επόμενο ταψάκι μας να γίνεται. Οπότε βλέπετε μας αρέσει πολύ και φτιάχνουμε μπόλικο κάθε φορά. Και τώρα όπως είναι καυτό θα ρίξουμε το σωρόπι, το οποίο είναι κρύο, για να το ρουφήξει. Με μία κουτάλα προσεκτικά. Παρακαλώ δοκιμάστε το, θα σας ενθουσιάσει. Γίνεται τραγανό το φύλλο, είναι πεντανόστιμο και θα σας αποζημιώσει.